Ο Τζο Μπάιντεν κατεβαίνει με μεγάλη δυσκολία από το Air Force One. Χαμογελά μπροστά στην κάμερα, λίγες ώρες αφού το Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως νόσησε από κορονοϊό, όμως καταβάλει υπερπροσπάθεια για να φτάσει μέχρι το αυτοκίνητό του. Εκεί σωματοφύλακες τον σπρώχνουν διακριτικά, καθώς δυσκολεύεται να επιβιβαστεί. Για πρώτη φορά ο Τζο Μπάιντεν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την προεκλογική κούρσα. Is there anything that you would look to, you personally, not anybody else, not other pundits, not even perhaps family members, that you would look to say, if I see that, I will reevaluate? If there had some medical condition that emerged, if the doctors came to me and said, you got this problem, that problem. Βαριά ονόματα των δημοκρατικών του δείχνουν την πόρτα της εξόδου. The former House Speaker Nancy Pelosi and President Biden spoke again recently, and that Pelosi told the president that polling shows that the president cannot defeat Donald Trump and that he could destroy Democrats' chances of winning the House if he were to continue seeking a second term. Να τερματίσει την εκστρατεία επανεκλογής του ζήτησε ο ηγέτης της πλειοψηφίας των δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, αλλά και ένας ακόμη βουλευτής της παράταξης. Μια δεύτερη προεδρία Τραμπ θα υπονομεύσει τα ίδια τα θεμέλια της δημοκρατίας μας και έχω σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το εάν ο πρόεδρος μπορεί να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο. Η κρίση και ο διχασμός στο Δημοκρατικό Κόμμα μεγαλώνει, καθώς πολλαπλασιάζονται οι άμεσες ή έμεσες εκκλήσεις για να μην διεκδικήσει ο Τζο Μπάιντεν ξανά τον Λευκό Οίκο. I think the president has shown extraordinary leadership over his 50-year career and he's facing a real question of what is best for the country, and I think he'll make that decision. I know that Donald Trump and his team want to try to pit Democrat against Democrat. But today is a terrible day. If you pull back and look at this thing, strength versus weakness, a bullet couldn't stop Trump, a virus just stopped Biden. The Democrats are coming apart, the Republicans are coming together. Το στρατόπεδο Biden επιμένει να απορρίπτει τις φωνές να παραδώσει τη σκυτάλη. Οι δυσίωνες ωστόσο δημοσκοπήσεις, η αμφισβήτηση και η εικόνα του εξασθενημένου Αμερικανού Προέδρου αποτυπώνουν την δύσκολη μάχη που δίνει για την πολιτική του επιβίωση. Και πλέον οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Θα συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Χριστόδουλο Αθανασάτο, καθώς όλοι πλέον διαμηνύουν στον Biden να κάνει πίσω, όλοι, ακόμα και ο Ομπάμα, Χριστόδουλε. Ο Μπαράκ Ομπάμα λοιπόν προστίθεται, σύμφωνα με την Washington Post, στα πρόσωπα τα οποία δείχνουν ουσιαστικά την πόρτα της εξόδου στον Τζο Μπάιντεν. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Washington Post, το οποίο βγήκε πριν από λίγο, ο Μπαράκ Ομπάμα εξέφρασε στους συνεργάτες του την πεποίθηση ότι οι πιθανότητες νίκης του Τζο Μπάιντεν τον Νοέμβριο εξανεμίζονται και ότι ο πρόεδρος θα πρέπει να επανεξετάσει το ενδεχόμενο αν θα είναι ή δεν θα είναι αυτός ο επικεφαλής της προεδρικής εκστρατείας των Δημοκρατικών. Όλα αυτά έρχονται σε ένα κλίμα με μπαράζ δημοσιευμάτων και μετά την ασθένεια του Τζο Μπάιντεν με τον κορονοϊό, ότι ενδεχομένως να έχουμε εξελίξεις ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Να αναφέρουμε βέβαια πως από την πλευρά της η καμπάνια του Τζο Μπάιντεν μέσω ενός υψηλόβαθμου στελέχους κατά τη συνέντευξη τύπου διέψευσε για μία ακόμη φορά ότι ο Τζο Μπάιντεν συζητάει εάν θα αποχωρήσει ή όχι, τονίζοντας ότι ο σχεδιασμός ο δικός τους γίνεται με τον Τζο Μπάιντεν επικεφαλής και όχι κάποιο άλλο πρόσωπο, εννοώντας προφανώς την Κάμαλα Χάρις. Βέβαια, οι συζητήσεις για την πνευματική διάβγεια του Τζο Μπάιντεν συνεχίζονται. Σε μια συνέντευξή του που έδωσε σε αφροαμερικανικό δίκτυο, ο Τζο Μπάιντεν, εκεί που μιλούσε για τους Αφροαμερικανούς που διόρισε, δεν μπόρεσε να θυμηθεί επιτόπου το όνομα του Υπουργού Αμήνης του κυρίου Λόιντ Όστιν και ανέφερε ότι διόρισα έναν μαύρο. A black man, είπε χαρακτηριστικά, πυροδοτώντας νέες συζητήσεις. Σε ευχαριστούμε, Χριστόδουλε.